Πέντε μέρες πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, η ακαδημαϊκή κοινότητα βρίσκεται σε αναβρασμό. Φοιτητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας κατά της αστυνομοκρατίας των πανεπιστημίων, όπως κατήγγυλαν, και την κατάργηση του ασύλου. Την ίδια ώρα, στο κάδρο των επιχειρησιακών προετοιμασιών, φαίνεται πως έχουν μπει και τα πανεπιστήμια της Κρήτης. Τη συνάντηση μεταξύ των Πρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αστυνομικών αρχών επιβεβαιώνει ο Πρίτανης Παναγιώτης Τσακαλίδης. Υπήρξε επίσκεψη από κλιμάκιο της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Είναι αυτονόητη υποχρέωση των πανεπιστημιακών αρχών, των πανεπιστημίων και του δικού μας να συνεργάζονται τόσο με την αστυνομία όσο και με την πυροσβεστική για θέματα ασφάλειας των φοιτητών. Όπως σημειώνει, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας πέριξ των κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και θέματα χωροθέτησης του κάμπους. Πρόσφατα περιστατικά που αφορούσαν την παρενόχληση φοιτητριών του Ιδρύματος από διερχόμενα αυτοκίνητα μέσα από στο κάμπους των Βουτών, καθώς και γενικότερα θέματα του σχεδιασμού της χωροθέτησης του κάμπους, ούτως ώστε τόσο οι αστυνομικές όσο και οι πυροσβεστικές αρχές να έχουν γνώση της χωροθέτησης για να μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση ανάγκης. Το βλέπουμε δηλαδή ότι τον τελευταίο καιρό τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση έχουν πάρει μια γραμμή έτσι ώστε να τσουβαλιάσουν όλους τους αγώνες των φοιτητών με την ανομία, όπως έχουν ανοίξει αυτό το διάλογο, ή με τα ναρκωτικά, τα οποία τόσο πολλοί λένε. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης αρνείται το συσχετισμό της συγκεκριμένης συνάντησης με το σχεδιασμό εν ώψη της επετείου του Πολυτεχνείου. Καθώς το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν τα περιστατικά που συμβαίνουν στα κεντρικά πανεπιστήμια της χώρας δεν τα ζούμε. Αυτό είναι προς τιμή τόσο όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών. Αυτό το φυλάμε ως κόρη οφθαλμού, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν θα αλλάξει ούτε στο μέλλον. Τα χθεσινά γεγονότα που γίνανε στην ΑΣΟΕ επιβεβαιώνουν ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και οι πρετανικές αρχές, σε συνεργασία δηλαδή αυτοί οι δύο, επιδιώκουν πλέον να υλοποιήσουν την κατάργηση του ασύλου. Την ίδια ώρα, πηγή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου τονίζει πως το Πρετανικό Συμβούλιο του ΕΛΜΕΠΑ μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει δεχθεί τέτοιου είδους αίτημα.